Είναι ένας ακόμη δυνατός μετασεισμός του Αρκαλοχώρη μπροστά στην κάμερα της Κρήτη TV. Η γη δεν σταματά να σύεται και οι πληγές να βαθαίνουν. Τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων ενδεικτικά της σχεδόν ισοπεδωτικής καταστροφής. Από τις 415 αυτοψίες σε κτίρια μέχρι χθες, τα 359 χαρακτηρίζονται ακατάλληλα. Θα ακολουθήσουν και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι, ώστε να είμαστε 100% σίγουροι για την εικόνα που θα έχουν. Θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο Οικονομικών και με τους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη για να δούμε ποια κτίρια θα πρέπει να γκρεμιστούν άμεσα. Είναι μεγάλες οι ζημιές, πραγματικά είναι μη κατοικήσιμα και ειδικότερα και σε κάποια που έχουν γίνει θερμοπροσώπηση. Να πούμε, μπορεί να μην φαίνεται απ' έξω η ζημιά, αλλά εσωτερικά φαίνεται πως έχει μεγάλη ζημιά, έχουν μεγάλη ζημιά. Κάθε μέρα μαρτυρική για τους εκατοντάδες κατοίκους που ξεσπιτώθηκαν από το σφοδρό χτύπημα του Εγκέλαδου. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών είναι με περίπου 100 μηχανικούς να οργώσει την περιοχή και μέχρι το τέλος της εβδομάδας να υπάρχει σαφή εκτίμηση ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να κάνουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για να λάβουν την κρατική βοήθεια. Δεν είναι 15 ετία. Και έκοψε σκάλα. Καινούρια σπίτια, καινούρια. Αυτό που μου κινεί την περιέργεια είναι τα σπίτια που είχαν κολόνες, που ήταν δεμένα με σίδερα. Στις επόμενες μέρες θα συνεχίσουμε αυτές τις αυτοψίες, ώστε να έχουμε μια εκτίμηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας για το τι αριθμό κτηρίων έχουμε, τα οποία θα είναι ουσιαστικά κόκκινα μη κατοικήσιμα, και τι αριθμό κτηρίων θα έχουμε, τα οποία θα μπορούν οι κάτοικοι τους να τα χρησιμοποιήσουν. Από το μηδέν άνοιξε όλο το σπίτι. Άνοιξε όλο το σπίτι. Από το πρώτο κιόλας λεπτό οι μαρτυρίες συγκλονίζουν. Άνθρωποι που αισθάνθηκαν τη ζωή τους να παίζεται κορώνα γράμματα στο σεισμό της Δευτέρας και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Προσπαθούσα να μείνω όρθιος και δεν μπορούσα. Έπεσα εκεί, με έριξε κάτω, βγήκα εκεί απέναντι και είδα αυτά τα δύο σπίτια, αν θα δείξετε εδώ τη ρογμή. Αυτά τα δύο σπίτια... Και κινόταν έτσι. Άνοιγε και έκλεινε αυτό το πράγμα. Εδώ μέσα έτσι πηγαίνω. Έτσι πηγαίναμε. Και έτσι και πάνε. Τι να πει, εντάξει. Ευτυχώς είναι μόνο ειδικές ζημιές. Σαν κλέφτες επιστρέφουν για λίγα λεπτά στα σπίτια τους για να πάρουν λίγα τρόφιμα ή προσωπικά τους είδη. Όπου κι αν στρέψει το βλέμμα, συντρίμμια και εικόνες τραγικές. Ράντζα στους δρόμους, ακόμη και σκηνές σε αυλές. Κάθε μέρα μια δοκιμασία δίχως τέλος. Μείνανε στο δρόμο όλοι. Τα αδέρφια μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, τα πεθερικά μου δεν έχουν που να μείνουν. Είναι όλοι στο δρόμο. Άμα θα μπείτε να τραβήξετε εικόνα θα δείτε. Ναι. Άμα κατοικείτε ή δεν κατοικείτε. Ναι. Και την βγάζετε τώρα εδώ. Αναγκαστικά έξω, δεν μπορείς να μπεις μέσα, τα πάντα διαλυμένα. Ήδη τις επόμενες μέρες θα φέρουμε τους πρώτους 30 οικίσκους εδώ πέρα για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Ο Πρωθυπουργός σας ανακοίνωσε μέσω του προγράμματος Εστία ότι θα καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των κατοίκων με διαμερίσματα στο Ηράκλειο. Άστεγη και η εκπαίδευση. Από τις 18 αυτοψίες που διενεργήθηκαν μέχρι χθες σε σχολικές μονάδες, οι μισές κρίθηκαν ακατάλληλες. Οι πρώτοι οικίσκοι μάλιστα θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη οι μαθητές στις πληγήσες περιοχές να επιστρέψουν στα μαθήματά τους.